μας ζητάει να γράψουμε στη γλώσσα προγραμματισμού σε τη συνάρτηση Void Deck του HEX, δηλαδή από το 10-δικό στο 16-δικό, που παίρνει σαν πρώτο όρισμα ένα 10-δικό αριθμό, παίρνει σαν δεύτερο όρισμα ένα πίνακα χαρακτήρων και σαν τρίτο όρισμα ένα νι, που δέχεται ως είσοδο λοιπόν τον ακύρωο αριθμό deck του 10-δικού και το μετατρέπει στο 16-δικό σύστημα. Τα ψηφία του 16-δικού αριθμού εισάγονται στον πίνακα χαρακτήρων HEX, νι στοιχείων, και στη συνέχεια εκτυπώνεται ο 16-δικός αριθμός. Θεωρήστε ότι ο 16-δικός αριθμός δεν έχει περισσότερα από νη στοιχεία. Εντάξει. Οπότε λοιπόν η πρώτη μου δουλειά, γιατί είναι επίπονη και μετατροπή από το 10-δικό στο 16-δικό, είναι να θυμηθούμε καταρχάς τι κάνουμε, έτσι, δηλαδή να κάνουμε μια μικρή προσομοίωση. Σου θυμίζω ότι έχω έναν αριθμό, αυτός ο αριθμός είναι το DEC, το οποίο είναι από το decimal, και ο αριθμός ας πούμε ότι είναι ο 85, ας πούμε, εντάξει. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι το εξής, του πατάμε μια διαίρεση με το 16 και τσιμπάμε το πηλίκο της διαίρεσης και επίσης παίρνουμε και το υπόλοιπο της διαίρεσης. Το πηλίκο της διαίρεσης τώρα το 85 με το 16, 16, 32, 64, 80, 5 είναι το πηλίκο και το υπόλοιπο της διαίρεσης είναι επίσης 5. Να αλλάξω λίγο το παράδειγμα, στο κάνω καλύτερα 88, εντάξει. Οπότε λοιπόν το πηλίκο της διαίρεσης είναι 5 και πάλι, αλλά το υπόλοιπο της διαίρεσης είναι αυτή τη φορά 8. Αμέσως μετά έχουμε το τσιμπά το πηλίκο αυτό εδώ, το κάνω να είναι αυτός ο αριθμός πια και κάνω τη διαίρεση και πάλι. Το πηλίκο της διαίρεσης είναι τώρα 0 και το υπόλοιπο της διαίρεσης είναι 5. Οπότε τώρα εδώ σταματάμε, διότι το πηλίκο της διαίρεσης είναι 0, σαν να παίρνουμε τον αριθμό δηλαδή, και αυτό το τονίζω γιατί αυτό θα είναι και το κριτήριο του τερματισμού μας. Δηλαδή διαδοχικά αυτό το οποίο πρέπει να κάνω καταρχάς είναι να παίρνω τον αριθμό NUM και να του κοπανάω μία διαίρεση με το 16. Εντάξει, το αποτέλεσμα της διαίρεσης του NUM με το 16 είναι το πηλίκο, οπότε μπορώ να έχω και μία έξτρα μεταβλητή η οποία να είναι το πηλίκο, έτσι, και να παίρνω το πηλίκο λοιπόν να το κάνω NUM 2-16 και αμέσως μετά να έχω και μία ακόμη μεταβλητή, την M, η οποία θα είναι να παίρνω τον αριθμό NUM και να της κάνω μόντουλο το 16, και το μόντουλο να το πηγαίνω στο υπόλοιπο. Και αυτό το κάνω έτσι για να είναι διακριτά τα βήματα, γιατί αυτό έκανα στο πρώτο βήμα πρακτικά. Και αμέσως μετά για να προχωρήσω στο επόμενο βήμα, πηγαίνω και βάζω το NUM να είναι ίσο με το πηλίκο της διαίρεσης. Εντάξει, άρα λοιπόν έχω φτιάξει τώρα, έχω σκαρώσει ας πούμε έναν επαναληπτικό βρόχο. Να ο βρόχος τι πρέπει να περιέχει. Κάνε το μόντουλο, κάνε το πηλίκο και αμέσως μετά πήγαινε και βάλε τον αριθμό να είναι ίσος με το P. Άρα από εδώ βγαίνει και το κριτήριο του τερματισμού, ότι θα συνεχίσω να το κάνω αυτό όσο το NUM είναι μεγαλύτερο του μηδενός. Δεν ξέρω πόσες φορές θα τρέξει, άρα λοιπόν αυτό εδώ πέρα θα είναι το κριτήριο του τερματισμού. Συνεπώς τώρα ο επαναληπτικός βρόχος πάει να στηθεί. Καταρχάς πρέπει να είναι κάποιο while, γιατί δεν ξέρω πόσες φορές θα τρέξει. Και θα κάνω τα εξής τώρα και τα κάνω τόσο αναλυτικά τώρα για ποιο λόγο, διότι δεν είναι και τόσο απλό, έτσι, να τα λέμε αυτά. Έχουμε και λέμε λοιπόν ότι όσο το NUM είναι μεγαλύτερο του μηδενός, πήγαινε και κάνουμε τους δύο υπολογισμούς, δηλαδή υπολόγισε το υπόλοιπο της διαίρεσης, υπολόγισε επίσης και το πηλίκο της διαίρεσης, NUM 2-16, και αμέσως μετά τώρα τι πρέπει να κάνω, να πάω και να αποθηκεύσω το υπόλοιπο της διαίρεσης στον πίνακα, σωστά. Δηλαδή ο πίνακας είναι ένας πίνακας τον οποίο τον λέει HEX, τον οποίο πίνακα πρέπει να πάω και να το αποθηκεύσω ας πούμε στο HEX 0 το 8 και αμέσως μετά στο HEX του 1 το 5, εντάξει. Σου θυμίζω βέβαια, γιατί το εγώ τώρα τσιμπάω τα ψηφία, ότι ο τελικός αριθμός είναι ανάποδα, έτσι, δηλαδή πρέπει να τυπώσω το 5-8 και όχι το 8-5. Αλλά αυτό είναι για τα τελειώματα, έτσι, το οποίο είναι η εκτύπωση του αριθμού. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν, αμέσως μετά για να πάμε στον επόμενο γύρο όμως της επανάληψης, αυτό το οποίο πρέπει να κάνω είναι να βάλω το NUM να είναι ίσο με το P, για να κλείσουμε αυτό που λέγαμε πριν, έτσι. Πάμε τώρα ξανά τώρα στην αποθήκευση στο πίνακα χαρακτήρων. Έχουμε και λέμε λοιπόν ότι μόλις έχουμε υπολογίσει το υπόλοιπο, πρέπει να πάμε να το αποθηκεύσουμε στην τρέχουσα θέση του πίνακα HEX. Δηλαδή θα έχουμε ένα HEX του I, σωστά. Οπότε θα χρειαστώ και μια μεταβλητή I για να διατρέχω τον πίνακα και να αποθηκεύω τα στοιχεία. Συνεπώς το HEX του I θα είναι τώρα T. Προσοχή, γιατί είναι χαρακτήρας, έτσι, δεν είναι, πώς το λένε, αριθμός. Και γιατί δεν είναι αριθμός, γιατί σου θυμίζω ότι τα 16-δικά ψηφία είναι από το 0 έως το 9 και αμέσως μετά έχουμε το A, το B, το C, το D,
το E και το F. Εντάξει. Άρα λοιπόν εδώ τώρα χρειαζόμαστε μία μετατροπή του αριθμού ο οποίος έχει αποθηκευτεί στο M για να τον κάνουμε κατάλληλο χαρακτήρα. Εδώ τώρα πρέπει να παίξουμε και με χαρακτήρες λίγο, έτσι. Άρα λοιπόν αυτή εδώ η εντολή δεν είναι και τόσο απλή. Πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε τώρα αυτό. Εδώ υπάρχουν λοιπόν δύο περιπτώσεις, έτσι. Η μία περίπτωση είναι το υπόλοιπο της διαίρεσης να είναι από το 0 έως το 9. Τότε αυτό το οποίο πρέπει να κάνω είναι να πάω και να αποθηκεύσω το χαρακτήρα από το 0 έως το 9. Σου θυμίζω ότι στην κωδικοποίηση των ASCII αυτά τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δεν είναι το ίδιο, έτσι. Δεν μπορώ να πάω το καρφώσω εκεί και να τελειώνουμε. Οπότε λοιπόν αυτό το οποίο πρέπει να κάνω είναι να γράψω ένα μικρό υπολογισμό. Ο υπολογισμός τώρα είναι ο εξής, τον έχουμε δει λίγο και στο μάθημα. Και ο πιο απλός τρόπος για να το κάνουμε αυτό είναι να πάμε στο χαρακτήρα 0 και να του προσθέσουμε το μη. Για ποιο λόγο, διότι ο χαρακτήρας 0 αντιστοιχεί σε ένα ASCII κωδικό, δεν θυμάμαι ποιος είναι, νομίζω 62 ας πούμε. Οπότε αν του προσθέσει ας πούμε, το 1, τότε πηγαίνεται 62 συν 1, 63, το οποίο αντιστοιχεί στο 16αδικό, στο χαρακτήρα 1. Εντάξει, άρα λοιπόν η εντολή η οποία απαιτείται να γράψουμε εδώ είναι αυτή. Πάμε τώρα να κάνουμε και το ίδιο τώρα στη δεύτερη περίπτωση, που η δεύτερη περίπτωση είναι το μήνα είναι από 10 έως και 15. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν δουλεύουμε αντιστοίχως και κάνουμε το εξής παιχνίδι θα έλεγα με τους ASCII κωδικούς, όπου πηγαίνω στον χαρακτήρα α και του προσθέτω, τώρα προσοχή έτσι, αν ο αριθμός είναι το 10 τότε δεν πρέπει να του προσθέσω τίποτα. Εντάξει. Αν ο αριθμός όμως είναι το 11, πρέπει να του προσθέσω το 1. Αν ο αριθμός είναι το 12, πρέπει να του προσθέσω το 2. Αντίστοιχα, συλλογιζόμενος δηλαδή με αυτά που λέγαμε πριν. Συνεπώς, η ποσότητα την οποία πρέπει να προσθέσω είναι να πάρω τον αριθμό μη και να του πατήσω ένα μόντουλο με το 10. Εντάξει. Αν κάνω μη μόντουλο 10, στην ουσία αντί για το 10 έως το 15, έχω στα χέρια μου από το 0 έως το 5. Άρα λοιπόν, κάνει και μια αντιστοίχηση αν θες. Ο χαρακτήρας α. Το προσθέσει το 0, άρα βγαίνει πάλι ο χαρακτήρας α. Στο χαρακτήρα α, αν το προσθέσει το 1, βγαίνει ο χαρακτήρας β με βάση τους ASCII κωδικούς κτλ. Οπότε εδώ έχουμε αυτές τις δύο διακριτές περιπτώσεις και έτσι έχουμε αποφανθεί αναφορικά με το πώς θα πάμε και θα αποθηκεύσουμε στο hex του i το σωστό χαρακτήρα. Τώρα, επίσης να κάνουμε και τα εξής. Έχουμε ότι το i πρέπει να είναι ίσο με το 0 στην αρχικοποίηση για να το βάλουμε στην πρώτη θέση του πίνακα. Και στα τελειώματα τώρα, μην ξεχάσουμε στο while να κάνουμε και την αύξηση του i. Τώρα, όταν με το καλό τελειώσει ο βρόγχος, προσοχή, δες εδώ για παράδειγμα ότι θα έχω αποθηκεύσει το hex του 0, το hex του 1, αλλά το i θα έχει πάρει την τιμή 2. Οπότε το πλήθος των χαρακτήρων που πραγματικά αποθηκεύτηκαν μες στον πίνακα θα είναι ίσο με το i-1. Εντάξει. Άρα λοιπόν το πλήθος των χαρακτήρων θα είναι το i-1, συνεπώς εδώ θα κάνω μια κολοτούμπα και θα το ξανακάνω το i ίσο με το i-1, ούτως ώστε το i όντως να μετράει πόσους χαρακτήρες αποθηκεύσαμε στον πίνακα των νη θέσεων. Τον νη αυτό εκεί πέρα πάνω στην εκφώνηση είναι ελαφρά καταχρηστικό, αλλά το βάζει για λόγους συνέπειας. Αυτά λοιπόν, αυτή είναι η συναρτησούλα, τη σκεφτήκαμε πολύ αναλυτικά, δεν ήταν εύκολη. Πάμε να γράψουμε τώρα τον κωδικά της σε C. Εντάξει. Έχουμε και λέμε λοιπόν ότι πάμε για τη συνάρτηση DEC του HEX, που είναι ωραίος γλωσσοδέτης και όλα στο τι σημαίνει HEX. In DEC λοιπόν, decimal. Κάρα HEX, να το πεις μόνος σου παρακαλώ, HEX και τα λοιπά. Και αμέσως μετά έχουμε και το INT NI. Και ξεκινάμε τώρα το έργο μας, να δηλώσουμε τις απαραίτητες μεταβλητές όπως είπαμε ότι είναι. Έχουμε και λέμε, αντί για num βέβαια παντού έβαζα εγώ τώρα num, έτσι, στην ανάλυση που έκανα, αλλά ήταν dec, έτσι, αντί για num λοιπόν, παντού πρέπει να βάζω dec. Έχουμε και λέμε λοιπόν ότι οι μεταβλητές τις οποίες φαίνεται ότι χρειάζομαι είναι το p, είναι το mi, είναι επίσης και το i. Κάποια άλλη μεταβλητή δεν είχα χρησιμοποιήσει. Πολύ ωραία. Και πάμε τώρα να κάνουμε την αρχικοποίησή μας. Έχουμε ότι το i θα το βάλω να είναι ίσο με το 0 και αμέσως μετά πάω να γράψω το βρόγχο τον οποίο εφήβραμε, ο οποίος είναι while num μεγαλύτερο του 0. Πήγαινε και κάνει λοιπόν τα εξής. Υπολόγισε πρώτα το πηλίκο της διαίρεσης, του num, όχι του num λέμε, του deck, εντάξει, τη συμπάθειά σου. Έχω εδώ πέρα μια στοχεία. Οπότε λοιπόν πηγαίνω εδώ πέρα και σβήνω λίγο αυτό εδώ το num, έτσι είναι το deck είπαμε, οπότε όσο το deck είναι μεγαλύτερο του 0, πήγαινε και κάνω μου το π να είναι ίσο με το deck ακέραια διαίρεση με το 16 και αμέσως μετά πήγαινε και στο μη και κάνω μου το αποτέλεσμα του μόντουλου με το 16. Τα έκανα λοιπόν αυτά, συνεπώς αμέσως μετά θα πάω τώρα να κάνω τον υπολογισμό τον οποίο συζητήσαμε σχετικά με το hex.
Εδώ λοιπόν έχουμε δύο περιπτώσεις. Το μη τώρα ξέρω ότι είναι από το 0 στο 15, εντάξει, άρα λοιπόν θα βάλω έναν απλό έλεγχο και θα πω αν το μη είναι μικρότερο ίσο του 9, πήγαινε και βάλε στο hex του i το αποτέλεσμα της πράξης την οποία οραματιστήκαμε. Δηλαδή να θρήσω πάνω στο 0 την ποσότητα του m. Δεύτερη περίπτωση τώρα, δηλαδή ότι το m καταλαβαίνω ότι είναι μέχρι και το, από το 10 ως το 15. Θα πάω λοιπόν και θα αποθηκεύσω στο hex του i το αποτέλεσμα της πρόσθεσης πάνω στο χαρακτήρα ASCII του α της ποσότητας μη μόντουλο 10. Αυτά όσον αφορά τον υπολογισμό, πάει και αυτό εδώ και συνεχίζουμε αμέσως μετά με τα τελειώματα. Τα οποία όπως είπαμε είναι ότι πρέπει να βάλω το num να γυρίσω με το πηλίκο και το i να το κάνω συν-συν. Εντάξει. Οπότε, διορθωσούλα. Οπότε λοιπόν το num, όχι το num λέμε, το deck είπαμε, έτσι, να γίνει ίσο με το πηλίκο της διαίρεσης και αμέσως μετά να αυξήσω και το μετρητή του i κατά 1. Συνεχίζουμε, κλείνει το βρόχος με εδώ, θα βάλω και το i να είναι ίσο με το i-1. Και πλέον τώρα έχω στα χέρια μου τη θέση στην οποία έχουν αποθηκευτεί τα στοιχεία. Δηλαδή έτσι όπως είναι ο πίνακας hex, είπαμε ότι εδώ στη θέση 0 τώρα είναι το 8, στη θέση 1 είναι το 5, άρα λοιπόν εδώ τώρα αυτά πρέπει και το i δείχνει εδώ, άρα αυτά πρέπει να τα τυπώσω τώρα με φθήνουσα σειρά. Συνοηθήκαμε. Οπότε πηγαίνω να φτιάξω και ένα πολύ μικρό βρόγχο ο οποίος θα τυπώνει τα στοιχεία γιατί το απαιτεί και η εκφώνηση. Έχουμε λοιπόν ότι όσο το i είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 0ος, κάνει τα εξής, κάνε ένα printf, θα τυπώσουμε όμως τον αντίστοιχο χαρακτήρα. Άρα λοιπόν επί της 100 σε ο προσδιοριστής για χαρακτήρες και τυπώνω το hex του i. Το τύπωσα λοιπόν το χαρακτήρα και αμέσως μετά πηγαίνω και κάνω ένα i μείον μείον για να μειωθεί κατά ένα το i και εδώ πέρα τέλειωσε εσίως το πόνημά μας, εντάξει. Αυτά λοιπόν αναφορικά με την συγκεκριμένη άσκηση.